148, σελίδα 148, το βιβλίο Αριθμοί, συγγνώμη, 150, σελίδα 150, το βιβλίο Αριθμοί, Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο, 17 κεφάλαιο. σελίδα από το βιβλίο Αριθμοί. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και λάβε παρεκάστο αυτών ράβδων κατά τον οίκον των πατέρων αυτών παραπάντων των αρχόντων αυτών κατά τον οίκον των πατέρων αυτών 12 ράβδους. Εκάστου το όνομα επίγραψον επί της ράβδου αυτού. Και το όνομα του Αρών επίγραψον επί της ράβδου του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θέλει είστε διέκας των αρχηγών του οίκου των πατέρων αυτών και θέλει αποθέσει αυτάς εν τη σκηνή του μαρτυρίου έμπροσθεν του μαρτυρίου όπου θέλω ευρίσκεστε με θυμών. Και η ράβδος του ανθρώπου όντι να εκλέξω θέλει βλαστήσει. Και θέλω κάμει να πάψω συναμπέμπροσθεν μου οι γογγισμοί των ιών Ισραήλ, τους οποίους αυτοί γογγίζουν εναντίον σας. Και λάλησε ο Μωυσής προς τους ιούς Ισραήλ, και έδωκαν εις αυτόν πάντες οι άρχοντες αυτών, ανά μία ράβδον έκαστος άρχων, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών 12 ράβδους, και ράβδος του Αρών το μεταξύ των ράβδων αυτών. Και απέθηκεν ο Μωυσής του ράβδους ενώπιον του Κυρίου, εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επαύριον εισήλθεν ο Μωυσής εις την σκηνή του μαρτυρίου και δου η ράβδος του Αρών δια των οίκων του Λαβή ευλάστησε και ανεφύησε βλαστών και εξύνθησαν άνθη και έδωκεν αμύγδαλα. Και έφερεν έξω ο Μωυσής πάσας τους τας ράβδους απέμπροσθεν του Κυρίου προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και αυτοί είδον και έλαβον έκαστος τη ράβδον αυτού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, απόθεση την ράβδον του Αρών έμπροσθεν του μαρτυρίου για να φυλάτεται η σημείων εις τους Ιούς αποστασίας και θέλεις καταπαύσει από μου τους γογγισμούς αυτών για να μην αποθάνωση. Και έκαμε ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος ούτως έκαμε. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Μωυσήν λέγοντες ιδού εμείς αποθνίσκομεν αφανιζόμεθα πάντες αφανιζόμεθα. Και πάσο πλησιάζουν η σκηνή του Κυρίου αποθνίσκει. Πάντες θέλομεν εκλείψει αποθνίσκοντες. Και είπε Κύριος προς τον Αρών, «Συ και Ιησού και ο οίκος του πατρός σου μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομία του αγιεστηρίου και εσύ και Ιησού μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομία της ιερατείας σου. Και έτι τους αδελφούς σου, την φιλήν του Λεβί, την φιλήν του πατρός σου φέρε μετά σου, δια να είναι ενωμένοι μετά σου και να σε υπηρετώσει. Σύ όμως και Ιησού, μετά σου θέλετε υπηρετεί έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλω συμφυλάτη τα σφυλακά σου και τα σφυλακά όλης της σκηνής, μόνον εις τα σκεύη του αγιαστηρίου και στο ηθυσιαστήριο δεν θέλω συμπλησιάζει, δια να μην αποθάνωση μήτε αυτή μήτε εσείς. Και θέλω συνείστε ηνωμένοι μετά σου. Και θέλω συμφυλάτη τα σφυλακά της σκηνής του μαρτυρίου κατά πάσας τας υπηρεσίας σκηνής. Και ξένος δεν θέλει σας πλησιάζει. Και θέλετε φυλάτη τα σφυλακά του αγιαστηρίου και τα σφυλακά του θυσιαστηρίου. Και δεν θέλει είστε πλέον οργή εις τους Ιούς Ισραήλ. Και εγώ ειδού έλαβον τους αδελφούς σου τους Λεβίτας εκ μέσου των Ιών Ισραήλ. Ούτε είναι δεδομένοι σε εσάς δώρον δια των Κύριων δια να εκτελώσει τας υπηρεσίας της σκηνής του μαρτυρίου. Σύ δε και Ιησού, μετά σου θέλετε φυλάτη την ιερατείαν σας, εις πάντα τα του θυσιαστηρίου και τα εντός του παραπετάσματος και θέλετε κάνουν την υπηρεσίαν. Δώρον έδωκα εις υπηρεσίαν της ιερατείας σας και ως της ξένος πλησιάσει θέλει θανατώνεστε. Αμήν. Ο Θεός θέλει πάντοτε, καθώς εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων, θέλει να συστήνει αυτούς τους οποίους έχει εκλέξει. Γιατί εάν ο Θεός δεν συστήσει,
τότε αυτοί θα εξουθενούνται, αυτοί θα αντιμετωπίζουν στο έργο τους δυσκολίες μέχρι στασιασμό, αντιλογία και επανάσταση. Ο Θεός, γιατί αυτού ήταν το θέλημα μόνο, εξέλεξε, και ποιος μπορεί να ελέγξει ή να ρωτήσει γιατί το Θεό, εξέλεξε το Μωυσή σαν προφήτη αλλά και σαν δούλο του, για το οποίο ο Θεός θα οδηγούσε το λαό Ισραήλ, αφού τον έβγαλε από την γη της Αιγύπτου, θα τον οδηγούσε ο Θεός δια του Μωυσέως, ο Μωυσής με το Θεό μαζί, θα τον οδηγούσε σε γη ρέουσα γάλα και μέλι. Αλλά ταυτόχρονα εξέλεξε και τον αδελφό του τον Ααρών, για να είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου και να ιερατεύει εντός του Αγιαστηρίου, που ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου, αλλά και εντός του θυσιαστηρίου, του χρυσού, το οποίο ήταν για λατρεία προς τον Θεό μέσα στα Άγια του Ναού του Θεού. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το θέλημα του Θεού και αυτό ισχύει για όλους. Για όλους μας. Τι να κάνουμε, έτσι το θέλει ο Θεός. Αυτόν τον διάλεξε για το θυσιαστήριο και το αγιαστήριο, αυτόν τον διάλεξε να έχει τη ράβδο και να οδηγεί, και όλους τους διάλεξε εις δόξαν του σαν λαό του μοναδικό. Τι να κάνουμε? Γιατί αν, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν αποδεχθούμε την εκλογή του Θεού, τότε δεν αποδεχόμεθα το θέλημα του Θεού. Δεν τα βάζουμε με ανθρώπους, τα βάζουμε με τον ίδιο τον Θεό. Και δυστυχώς η καρδιά όλων μας είναι τέτοια. Να αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού, και επειδή η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να βλέπει με άλλο τρόπο από αυτόν που βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό και στη Καινή Διαθήκη η εντολή του Ιησού Χριστού είναι, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας, ο ένας τον άλλο να τον θεωρείς υπερέχοντα, γιατί αυτή είναι η ασφαλειά σου. Η ασφάλειά μας είναι να λέμε στο θέλημα του Θεού αμήν. Αυτή είναι η ασφαλειά μας. Κίνδυνος υπάρχει όταν αντιστεκόμαστε σε οποιονδήποτε αδερφό μας που είναι και χρησμένος του Κυρίου, για οποιοδήποτε λόγο, και σκεφτείτε αδερφοί ότι ο Θεός έκλεξε τον Ααρών, ο οποίος άφησε και το λαό του Θεού ασίδωτο. Γιατί έτσι θέλει. Η ασφάλειά μας είναι να λέμε στο έργο του Θεού, στο λόγο του Θεού, στην επιλογή του Θεού αμήν. Σε αντίθεση με αυτή την βεβαιότητα, ο Θεός μας έφερε για τη διδασκαλία μας ένα γεγονός που συνέβη. Υπήρχε ο Κορέ. Κορέ ήταν ένας Υιός Λεβί, Υιός Καάθ, μέσα στην ιερατεία του Ααρών, αν και όχι. Τι θα πει όχι? Λεβίτης δηλαδή. Να υπηρετεί, αλλά όχι στο αγιαστήριο και όχι στο θυσιαστήριο το χρυσό. Βλέποντας λοιπόν τον Μωυσή να παίρνει πρωτοβουλίες, καθώς και να συστήνει τον Ααρών, αντέδρασε, αντεστάθη, στασίασε, επαναστάτησε. Γιατί νόμισε ότι αυτοί από μόνοι τους κάνουν ό,τι θέλουν.
και δεν πρόσεχε, δεν πρόσεξε ότι ο Θεός ήταν μαζί τους. Και αντεστάθησαν, στασίασαν. Και είπαν αυτό το οποίο το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές. Δεν είστε μόνο εσείς. Γιατί συστήνετε τους εαυτούς σας. Και πιθανόν να το έχω πει κιόλας. Θεός να μας συγχωρέσει και να μας φυλάξει. Γιατί η καρδιά μας είναι ίδια. Και βρήκε και ανθρώπους δικούς του. Βρήκε τον Δαθάν και τον Αβυρών που ήταν Ρουβινίτες και οι οποίοι συμφώνησαν. Και συμφώνησαν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και βρήκαν και τον Ον και κάναν μια παρέα και βρήκαν και άλλους 250. Και νόμισαν ότι τώρα έχουν εξουσία. Η εξουσία όμως, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινη. Αν ήταν ανθρώπινη εξουσία, τότε θα υπήρχε ο νόμος της ζούγκλας εδώ. Όπως στον κόσμο, θα υπήρχε και στην Εκκλησία ο νόμος της ζούγκλας, ο ανταγωνισμός. Γιατί εσύ και όχι εγώ, γιατί ο άλλος και όχι αυτός. Στην Εκκλησία υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει ιεραρχία που ο Θεός βάζει. Και όταν λέμε ιεραρχία δεν λέμε ανώτερους, αντιθέτως λέμε κατώτερους. Όποιος θέλει να είναι πρώτος να είναι υπηρέτης πάντων και όποιος θέλει να είναι μέγας να είναι δούλος πάντων. Αλλά αυτό δεν είναι του θέλοντος σου, δεν του τρέχοντος. Αυτό είναι το ελεούντος Θεού. Και μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός βάζει εξουσίες. Βάζει τον άντρα να εξουσιάζει την οικογένεια. Εάν η γυναίκα δεν το αποδέχεται αυτό, αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού. Βάζει τη γυναίκα να εξουσιάζει τα παιδιά, αν τα παιδιά αντιστέκονται στο θέλημα του Θεού. Βάζει ο Θεός, τι να κάνουμε. Γιατί έτσι θέλει. Και ποιος θα το ρωτήσει γιατί το θέλεις έτσι και το κάνεις έτσι. Έτσι θέλει. Και είναι τελειωμένο αυτό. Και μακάρι να είναι τελειωμένο μέσα στην καρδιά μας αυτό, για να μην περάσουμε ταλαιπωρίες. Γιατί ταλαιπωρίες που έπονται είναι πολύ μεγάλες. Απίστευτες. Μοναδικές. Δεν είναι ότι αμφισβητείς άνθρωπο. Τον ελάχιστο αδελφό σου δεν μπορείς να τον αμφισβητήσεις. Αμφισβητείς τον ίδιο το Θεό. Αμφισβητώντας τον ελάχιστο αδελφό σου, αμφισβητείς τον ίδιο το Θεό. Όποιος και να είναι ο αδελφός σου. Μα και αμαρτία να έχει κάνει. Και λάθος να έχει κάνει. Πιο μεγάλη από το Αρών. Που άφησε ασίδωτο το λαό και λάτρευσαν είδωλα. Αλλά αυτόν διάλεξε ο Θεός. Γιατί? Για να δοκιμαστούν οι καρδιές μας. Να φανερωθούν οι δόκιμοι. Όταν ο Θεός ευλογεί κάποιον, ας το σκεφτόμαστε αυτό. Ο Θεός το κάνει για να δοκιμάσει την καρδιά μου. Θα χαρώ με την ευλογία του άλλου ή θα θυμώσω. Ή θα γριέψω. Ή θα τα βάλω με το Θεό. Ή θα τα βάλω με τους ανθρώπους. Βλέπεις ότι ο Θεός είναι μαζί με τον Μωυσή, είναι μαζί με τον Αρών. Τι να κάνουμε τώρα? Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Τι να κάνουμε? Γιατί με τον και εγώ είμαι μικρότερος και αυτός εκεί που ξέρει και που κάνει και που... Κάτσε αδερφέ μου. Κάθε ένας έχει το δικό του έργο, το οποίο είναι θαυμαστό ενώπιον του Θεού και θα πάρει τη μισθαποδοσία του εκεί πάνω. Από οτιδήποτε έπραξε καλό ή κακό. Θα πάρεις τη μισθαποδοσία σου. Αλλά το λάθος ξέρετε ποιο είναι αδερφοί. Ότι αντί να κοιτάμε τον εαυτό μας, κοιτάμε τους άλλους. Και όταν αρχίζεις να παίρνεις το βλέμμα σου από τον ουρανό και από τον εαυτό σου, από εκεί αρχίζει, θα έλεγα, η αποστασία και μάλιστα χειρότερο, ο στασιασμός. Η αντιλογία του κορέ, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.
Μαζευτήκαν λοιπόν στον Αρών και στον Μωυσή και του λένε τι κάνετε και ό,τι θέλετε κάνετε εσείς. Ό,τι θέλετε κάνετε. Μα δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός. Και είναι φανερό γιατί ο Θεός συμμαρτυρεί. Συμμαρτυρεί στην οικογένειά τους, στη ζωή τους, στο έργο τους. Συμμαρτυρεί. Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε το Θεό να συμμαρτυρεί σε ανθρώπους. Δεν λυπούμεθα. Χαιρόμαστε, δοξάζουμε το Θεό και προσευχόμαστε να βρούμε χάρη και εμείς να συμμαρτυρήσει ο Θεός στη δουλειά μας. Ο Κορέα έμειναν ονομαστή. Και ξέρετε γιατί έμειναν ονομαστή? Όχι μόνο για το στασιασμό, αλλά για τον τρόπο που ο Θεός επενέβη. Ζώντες πέσανε στον Άδη. Άνοιξε γη και τους κατάπιε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σκεφτείτε πόσο σοβαρό στα μάτια του Θεού είναι η αντιλογία και ο στασιασμός. Δεν έχει ξαναγίνει η κρίση του Θεού τέτοια κρίση, αλλά δεν έχει ξαναγίνει και τέτοια σύσταση. Όταν λοιπόν ο Κορέα, ο Δοθάν και ο Αβυρών αντεστάθησαν έντονα, τότε ο Θεός επενέβη τρομακτικά. Αλλά η επέμβαση του Θεού είναι για κρίση, αλλά η σημαντικότερη επέμβαση είναι για σύσταση. Και εμείς θέλουμε να συστήνει ο Θεός τα αδέλφια μας μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο. Να τα συστήνει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν όταν τέλειωσε η κρίση, τότε έρχεται ο Θεός στο Μωυσή και λέει πρέπει να τελειώσει μια και καλή αυτή η αντιλογία. Αδερφοί, με φόβο Θεού να στεκόμαστε. Είναι φοβερό να πει ο Θεός πρέπει να τελειώσει η αντιλογία μια και καλή. Και πού είμαι εγώ? Πού είμαι εγώ? Από το μέρος της ευλογίας ή από το μέρος της κατάρας? Πού είμαι, βρε παιδί? Πού είσαι, αδερφέ? Πού είσαι? Είναι το φοβερό ερώτημα που μου έθεσε ο Θεός. Πού είσαι? Μεγάλο κακό έγινε. Άνοιξε γη και κατάπιε όλους οικογενειακά. Όλους, τα υπάρχοντά τους, τα πάντα. Γιατί? Γιατί αντιλόγησαν, στασίασαν, αντεστάθησαν, επαναστάτησαν όχι στον Μωυσή και στον Άρων, στο Θεό. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί. Και τότε έρχεται ο Θεός και λέει τώρα θα συστήσω. Και έκανε το μεγαλύτερο θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα για κατάρα, κρίση, το μεγαλύτερο θαύμα για ευλογία. Λέει φώναξε τους όλους, όλες τις φυλές, τους αρχηγούς και να φέρουν ο καθένας από τη ράβδο του. Τη ράβδο που περπατάγανε για την πορεία τους. Και βάλει τη μία μέρα στο αγιαστήριο. Τη βάζουν, ο Μωυσής τουλάχιστον μπορούσε να μπει. Και την επόμενη μέρα πάει και τι να δει? Τι να δει? Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η ράβδος του Αρών βλάστησε. Ένα ξερό κλαρί. Βλάστησε. Γιατί όταν ευλογεί ο Θεός, τα πάντα βλαστάνουν, αδερφοί. Έβγαλε άνθη. Τα πάντα ανθίζουν. Και έβγαλε και μύγδαλα. Μέσα σε μια νύχτα ένα ξερό κλαρί. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Με αυτόν τον Θεό έχουμε να κάνουμε και αυτόν τον Θεό πλησιάζουμε. Από εκεί και πέρα πια έπεσε φόβος Θεού, αλλά και σεβασμός Θεού, ώστε δεν υπήρξε ξανά πλέον αντιλογία. Υπήρχανε βέβαια κατά καιρούς. Πάντα ήταν λαός σκληροτράχυλος και σκληροπρόσωπος, παναστατούσε και αντιδρούσε στο Θεό. Αλλά στους ανθρώπους του Θεού δεν ξαναντεστάθηκε. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς
ότι ο Αρών και η οικογένειά του είναι ιερείς του Θεού του Υψίστου. Τουλάχιστον μέχρι που εμφανίστηκε ο Μέγας Αρχιερεύς ο Ιησούς Χριστός. Όμως, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι για τη διδασκαλία μας, είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να εξετάσουμε και να δοκιμάσουμε τη ζωή μας με ένα φοβερό ερώτημα. Εσύ που είσαι? Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε εκεί που είναι η ευλογία. Και ξαφνικά ευνίδια έρχεται ο όλεθρος. Πώς θα είμαι βέβαιος εάν είμαι εκεί που είναι η ευλογία και όχι εκεί που είναι η κατάρα? Αδελφοί αγαπητοί, μία είναι η απόλυτη βεβαιότης. Η σύσταση του Θεού. Να βλέπουμε πού ευλογεί ο άνθρωπος και βλαστάνει και ανθίζει και καρποφορεί. Εκεί να πηγαίνουμε. Όπου υπάρχει ζωή, γιατί βλάση σημαίνει ζωή. Όπου υπάρχει πραγματική ανθοφορία και εν τέλει καρποφορία, από εκεί που δεν το περιμένεις. Και εδώ είναι το μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί. Το μήνυμα του Θεού είναι ότι όταν ο Θεός αποφασίσει να συστήσει, η ευλογία θα είναι από εκεί που δεν την περιμένεις. Δεν μπορείς να τη φανταστείς. Τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία, τόσο διαφορετική θα είναι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός μεγάλων θαυμάτων, μεγάλων επεμβάσεων. Σκεφτείτε τώρα να το ολοκληρώσω το μήνυμα. Όταν θέλει ο Θεός να σε συστήσει, αδερφέ μου, στη γυναίκα σου, μεγαλεία θα κάνει. Όταν θέλεις να σε συστήσει τα παιδιά σου, μεγαλεία θα κάνει. Αρκεί να είσαι εκεί που σε θέλει ο Θεός. Όταν θέλει ο Θεός να σε συστήσει μέσα στην εκκλησία, μέσα στη δουλειά σου, μέσα στο περιβάλλον σου, από εκεί που δεν περιμένεις θα έρθει απεριόριστη ευλογία και θαύματα. Σε αντίθεση, αν είσαι εκεί που δεν πρέπει να είσαι, το κακό θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είμαστε λοιπόν ιδίως τις έσχατες ημέρες, αδέρφια μου. Είμαστε ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Της απεριόριστης, ξαφνικής και απρόβλεπτης ευλογίας του Θεού και της απεριόριστης, ξαφνικής και απρόβλεπτης κρίσης του Θεού, η οποία έρχεται ξαφνικά. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ο Κορέ, ο Δοθάν και ο Αβυρών και ο Ον αυτό το οποίο θα γινόταν την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Ποτέ δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ποτέ δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, η ασφάλεια μας είναι θεώρησε τον αδελφό σου υπερέχοντα για να είσαι ο ευλογημένος του Θεού, για να έρχεται η απρόβλεπτη μεγάλη ευλογία στη ζωή σου. Σεβάσου τον, αγάπησέ τον, ταπεινώσου, δόξασε το Θεό και ο Θεός θα σε υψώσει. Και θέλω να σας πω κάτι που μου είπε ο Κύριος πριν 3 μέρες, 4. Ό,τι θέλεις να σου κάνουνε, συγγνώμη, εάν κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλεις εσύ. Εάν κάνεις ό,τι αρέσει στο Θεό, ο Θεός θα κάνει ό,τι αρέσει σε σένα. Και αν κάνεις ό,τι σου λέει ο Θεός θα κάνει ό,τι του λες. Και κατάλαβα
τη μορφή της απόλυτης ευλογίας. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, ο Θεός να κάνει ό,τι μ' αρέσει, ό,τι θέλω και ό,τι του λέω. Και είναι τόσο εύκολο. Και το λέει η Γραφή. Αν ζητάτε ό,τι ζητάτε κατά το θέλημά μου, κατά το θέλημα του Θεού, να ξέρετε ότι σας ακούει. Και αν ξέρετε ότι σας ακούει, εξάπαντος θα κάνει. Εάν λοιπόν η προσπάθειά μου εμένα είναι όχι να κάνω ό,τι μ' αρέσει, ό,τι θέλω και να κρίνω και να κατακρίνω και να ντροπιάζω και να εξουθενώ, αλλά είναι να ταπεινώνομαι και να λέω «Κύριε, εγώ θέλω να κάνω ό,τι αρέσει σε σένα», ο Θεός θα μου λέει «Και εγώ θα κάνω ό,τι αρέσει σε σένα». Απόλυτη ευλογία. Θα ανθίσει η ράβδο σου. Θα καρποφορήσει η ράβδο σου. Εάν κάνεις ό,τι του αρέσει, με τα πάσης βεβαιότητας θα κάνει ό,τι σ' αρέσει και θα είναι μαζί, θα είναι παράλληλα. Αν κάνεις ό,τι θέλει, εξάπαντος ο Θεός θα σου κάνει ό,τι θέλεις. Και αν κάνεις ό,τι σου λέει, τότε με παρησία να πηγαίνεις και να του λες για να κάνει και ο Θεός ό,τι του λες. Αλλά τώρα ρώτησα, «Κύριε Θεέ μου, πώς μπορώ να ξέρω πάντοτε να κάνω ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλω, ό,τι θέλεις και ό,τι μου λες». Και ξέρετε τι μου είπε. «Εάν κάνεις στον ελάχιστο αδελφό μου, σε μένα το κάνεις». Κάνε λοιπόν ό,τι αρέσει στον αδελφό σου με ταπείνωση. Ό,τι θέλει ο αδερφός σου, αλλά με αγάπη. Και ό,τι σου λέει, κάντο. Δηλαδή, γίνε δούλος, υπηρέτης του αδερφού σου. Υπηρέτησέ τον. Τότε υπηρετείς αληθινά τον Χριστό. Και αν υπηρετείς αληθινά τον Χριστό, τότε ο Χριστός θα σε υπηρετεί αληθινά. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε να τον υπηρετείς. Ήρθε να σε υπηρετεί. Δεν ήρθε να... ο Χριστός να υπηρετηθεί, να σε υπηρετήσει ήρθε. Αλλά για να σε υπηρετήσει, υπηρέτησέ τονε. Και πώς θα τον υπηρετήσει, το διπλανό σου, τον αδερφό σου, υπηρέτησέ τονε. Ό,τι κάνετε στο όνομά μου, στον ελάχιστο αδερφό μου, σε μένα κάνετε. Υπηρέτησε τον Κύριο μέσα από τον πλησίον σου, μέσα από τον αδερφό σου, για να βλέπεις τη χάρη του Θεού και την μεγάλη ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Μη τον κρίνεις, μη τον εξουθενείς, μη τον καταδικάζεις, μη τον κουβεντιάζεις, μη τον καταλαλείς. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα έρθει κρίση. Να κλείσουμε το στόμα μας και την καρδιά μας και να δοξάσουμε το Θεό, αδερφέ. Πώς? Υπηρετώντας ο ένας τον άλλον. Και υπηρετώντας ο ένας τον άλλον, στην πραγματικότητα υπηρετούμε όλοι τον Χριστό. Και υπηρετώντας τον Χριστό, ο Χριστός θα είναι έτσι πως τον έστειλε ο Πατέρας, «Ιδού ο δούλος μου, εις τον οποίον ευαρεστήθη». Σήμερα να το καταλάβουμε μια και καλή. Εάν υπάρχει έστω και ένας αδελφός σου, τον οποίον έχεις εξουθενήσει για οποιοδήποτε λόγο, τον οποίον έχεις κρίνει για οποιοδήποτε λόγο, τον οποίον έχεις κατακρίνει για οποιοδήποτε λόγο, είσαι εκεί που δεν πρέπει να είσαι, στο μέρος της κρίσης. Αν όμως όλους τους συγχωρείς, όλους τους αγαπάς, για όλους προσεύχεσαι και είσαι αποφασισμένος και αποφασισμένη για κάθε έναν αδελφό σου να αποδεικνύεται η υπηρεσία σου, τότε τον Θεό υπηρετείς, τον Χριστό υπηρετείς και ο Θεός θα σε ευλογεί απρόβλεπτα, ξαφνικά, ασυνήθιστα, εκεί που δεν το περιμένεις. Με μία ευλογία που δεν την έχεις ξανακαταλάβει όταν πάρεις τέτοια απόφαση. Όταν πάρουμε απόφαση, ποτέ να μην στασιάζουμε εναντίον ουδενός. Ποτέ να μην αντιλέγουμε. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, το λέει πάρα πολύ ωραία. Να το βρω μόνο για να μην το πω. Λέει λοιπόν στην επιστολή του προς Τιμόθεο,
Καθόν τρόπον ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντέστησαν εις τον Μωυσήν, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου. Όταν ακούς ανθρώπους και κρίνουν και κατακρίνουν ποιος αυτός, ποιος εκείνος, μη μένεις εκεί. Φύγε, τρέξε, σώσου, φύγε. Μην κάθεσαι σε αυτό το περιβάλλον που κρίνουν και κατακρίνουν τα αδέλφια. Βάλ το στα πόδια. Μη στέκεσαι ούτε δευτερόλεπτο. Ακούς και κρίνουνε και καταδικάζουνε και κατακρίνουνε και κουβεντιάζουνε και κουτσομπολεύουνε. Φύγε. Ανθίστανται εις την αλήθεια άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου. Αδόκιμοι στην πίστη. Αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και εκείνον έγινε. Δεν θέλω να είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να είμαι από τους άλλους, τους ευλογημένους. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Δεν θέλω να είμαι από τους καταραμένους του Θεού. Και είναι εύκολο να εκλέξω στρατόπεδο. Ακούς και κρίνουνε, βάλ το στα πόδια, αδερφέ και αδερφοί, μικροί και μεγάλοι. Εγώ σας το λέω αλήθεια, μόλις ακούω να κρίνουνε, τρέχω. Δεν θέλω να μολυνθεί το αυτί μου, καρδιά μου, η ψυχή μου. Ας τους ανθρώπους να κάνουν, καθένας κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι θέλει. Ας τους ανθρώπους, κοίτα εσύ τι θα κάνεις. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με την αγάπη του Θεού Πατρός που είναι κεχημένη στην καρδιά μας. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Γιατί ξέρετε, κάποτε αυτά είχαν αποτελέσματα στην προσωπική μας ζωή. Τώρα όμως αυτά έχουν αποτελέσματα στη σωτηρία μας, γιατί ο Κύριος έρχεται. Και δεν είναι, αδερφοί, να παίξουμε με κάτι που δεν μας πήγε καλά. Ή ακόμη και με την κρίση του Θεού. Κάποτε έτσι ήταν. Τώρα όμως ο Κύριος έρχεται, αδερφοί. Τίποτα δεν θα μείνει το ίδιο. Όλα αλλάζουμε. Όλα. Βλέπετε το Brexit, βλέπετε τι να πούμε. Όλα αλλάζουμε. Τίποτα δεν θα μείνει το ίδιο. Αλλά και εμείς να αλλάξουμε, σας παρακαλώ, αδελφοί όλοι, και να προχωρήσουμε σαν τον Μωυσή και τον Ααρών, διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, διοικούμενοι από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός να κάνει χάρη, αδελφοί. Αμήν.